Μια σημαντική ημέρα για τα παιδιά που νοσούν από παιδικό καρκίνο ήταν το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Οδόπης, η Δύναμη Ψυχής, έκανε ενημερωτική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής με πρωτοβουλία μιας μαμάς που η κόρη της νόσησε και θεραπεύτηκε. Όπως τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου, Ροδούλα Κοκκινάκη. 15 Φλεβάρι σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Μια σημαντική ημέρα για τους μικρούς μας ήρωες, για τα παιδιά που νοσούν από παιδικό καρκίνο. Κάθε χρόνο περίπου 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο νοσούν από παιδικό καρκίνο. Γύρω στα 300 είναι αυτά που νοσούν στη χώρα μας. Το ευχάριστο είναι ότι 8 στα 10 παιδιά περίπου θεραπεύονται, που είναι πολύ σημαντικό. Νοσούν συνήθως από λευχαιμίες, που ξέρουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό και η μεταμόσχευση και σαν σύλλογος εμείς τη δράση που κάνουμε για δότες μυελού των οστών είναι πολύ σημαντική και θέλουμε ο κόσμος να στηρίζει αυτή τη δράση γιατί προσπαθούμε να γράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους δότες. Το σημαντικό είναι να γίνει ένα Μητρό Νεοπλασιών Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός πριν 2 μέρες ότι θα ξεκινήσει στη χώρα μας και όπως περιμένουμε να ξεκινήσει και το Εθνικό Μητρό Νεοπλασιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουμε γενικά τους ασθενείς με νεοπλασίες στη χώρα μας. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται με πρωτοβουλία μιας μαμάς που το παιδί της νόσησε και θεραπεύτηκε από παιδικό καρκίνο. Πίσω μας έχουμε και το παραμύθι της μικρής Μαρίας που το έγραψε ο μπαμπάς της μετά τη θεραπεία της και είναι πολύ σημαντικό μήνυμα και θέλουμε σήμερα στείλουμε το μήνυμα ότι ο παιδικός καρκίνος θεραπεύεται και ότι είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους γονείς. Είναι στο σύλλογο άτομα γονείς που έχουν περάσει τον παιδικό καρκίνο μέσα στις οικογένειές τους, έχουν θεραπευτεί τα παιδιά τους και είναι εδώ να τους στηρίξουν και να τους βοηθήσουν σε ό,τι χρειάζονται. Η μητέρα της μικρής Μαρίας που νόσησε από καρκίνο μίλησε για την πρώτη προσπάθεια που έγινε να ενημερωθεί ο κόσμος, τονίζοντας ότι βρήκαν συμπαραστάτες όλη την πόλη. Καλημέρα. Να πούμε ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα για τον Παιδικό Καρκίνο. Πρώτη φορά που γίνεται η εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη στήριξη του Συλλόγου Δύναμη Ψυχής. Εγώ είμαι η μαμά ενός παιδιού το οποίο νόσησε από καρκίνο. Είναι πολλά τα παιδιά που νοσούν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Σίγουρα για μας αυτή η μέρα είναι γιορτή, αλλά είναι γιορτή γιατί το παιδάκι μας έγινε καλά. Θέλουν τεράστια στήριξη οι γονείς, τα παιδιά, για να τα καταφέρουν. Υπάρχουν σύλλογοι στην Ελλάδα παιδιών και γονιών που τα παιδάκια τους έχουν καρκίνο, πρέπει να στηρίξουμε τους συλλόγους. Στην προσπάθειά μας αυτή ήταν πολλοί άνθρωποι από την Κομοτηνή που μας βοήθησαν για την πρώτη μας προσπάθεια. Να ευχαριστήσουμε το DJ το Λαγό, να ευχαριστήσουμε τα ΙΕΚ αισθητικής που ήρθαν τα κορίτσια να βάψουν εδώ τα παιδάκια. Πολλοί φίλοι οι οποίοι ήθελαν να βοηθήσουν παίρνοντας χυμούς, καραμέλες, όλα αυτά για τα παιδιά, να ζωγραφίσουν. Και όλοι όσοι ήρθαν εδώ πέρα να συνεισφέρουν στην εκδήλωση για να ενισχύσουμε και εμείς αυτή την ημέρα.